Η Δανάη Παπά βρέθηκε σήμερα 25 ένατα στο πλατό της εκπομπής Happy Day στον Αλφα όπου μεταξύ άλλων ξεκαθάρισε κάποια πράγματα για την προσωπική της ζωή που σχολιάστηκε έντονα τις τελευταίες ημέρες με το όνομα της να βρίσκεται στο επίκεντρο των ψυχαγωγικών, συγκεκριμένα, μετά την είδηση του χωρισμού της από τον πρώην σύντροφό της, Λάμπρο Λάζαρη για τον οποίο ακούστηκαν πάρα πολλά, Όπω για παράδειγμα ότι υπάρχει πρόβλημα στο μοίρασμα των περιουσιακών του εξαιτία χρημάτων που τη είχε δώσει, φημολογήθηκε πω διατηρεί σχέση με τον πρώην συνεργάτη τη Γιώργο Γεροντιδάκη. Έχοντα λοιπόν ξεκαθαρίσει την κατάσταση που επικρατεί με τον πρώην τη, ξεκαθάρισε και τι ισχύει περί νέα σχέση στη ζωή τη. Η απάντηση τη Δανάη Παπά για τον Γιώργο Γεροντιδάκη. Με τον Γιώργο δεν έχουμε κάτι. Ο μόνος έρωτας που υπάρχει στη ζωή μου αυτή τη στιγμή είναι ο Άγιος Έρωτας. Είχαμε τόσο ωραία συνεργασία δύο χρόνια στο σασμό που ακόμα και σε αυτό, σε βαραίνει. Λες, για ποιο λόγο γίνεται αυτό το πράγμα, είναι κρίμα. Σίγουρα συνέβησαν πράγματα που έφεραν σε αυτό το αποτέλεσμα, αλλά δεν ισχύει κάτι, η απάντηση και του γεροντιδάκη. Το Γιώργο Γεροντιδάκη τον συνάντησε η κάμερα της εκπομπής «Ρούπερ Κατερίνα» σε αγώνα ποδοσφαίρου ανάμεσα σε ηθοποιούς και δημοσιογράφους. Πρόκειται για την πρώτη δημόσια εμφάνιση μετά τις φήμες και τα δημοσιεύματα που τον ήθελα να βρίσκεται σε σχέση με τη Δανάιπα. Ο δημοσιογράφος λοιπόν της εκπομπής που τον πλησίασε για να του κάνει δηλώσεις, ρωτήθηκε σχετικά με τον ηθοποιό να μην απαντάει, αφού δεν θέλει να απασχολεί με τα προσωπικά του τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τις εκπομπές. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά είπαμε και συγγνώμη που περιμένατε είπε ο ηθοποιό ενώ απομακρυνόταν από την κάμερα. Να σημειωθεί ωστόσο πω ο Γιώργο Γεροντιδάκη έχει διαψεύσει τη σχέση του σε επικοινωνία που είχε με τον Κώστα Φραγκολιά. Συζητήσαμε για το θέμα αυτό και μου είπε το παιδί ότι δεν ισχύει. Επειδή αυτό το διάστημα βγήκε από μια σχέση θέλει να είναι μόνος του, αποκάλυψε στο πλατό του